στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός αναλυτής και ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων και γενικώς ένας άνθρωπος που απολαμβάνω να διαβάζω τα σχόλια του. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πώς τα είδατε τα πράγματα χτες, τα χτες, Ινά? Κοιτάξτε, υπάρχει μία μικρή έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Είναι πραγματικά αυτό το κόκκινο κύμα των Ρεπουμπλικανών δεν ήρθε. Και δεν ήταν μόνο ότι έπεσαν έξω αρκετές προσδοκίες ή αναλύσεις. Είναι ότι ουσιαστικά ακυρώθηκε σε ένα βαθμό ένα δόγμα, το οποίο το ξέρουμε και από τα χρόνια του Bill Clinton, που είναι ότι η οικονομία καθορίζει την ψήφο των πολιτών. It's the economy, stupid. Όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η οικονομία. Είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση νέων ανθρώπων να ψηφίσουν, για τους οποίους απασχολούν και άλλα πράγματα, όπως είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ελευθερία στις πολιτείες να απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Έχουμε να κάνουμε με τα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα. Και είδαμε ένα πολύ μεγάλο γενεακό χάσμα αυτή τη φορά, όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν μια καθαρή πλειοψηφία στις ηλικίες από 45 και πάνω, ενώ οι Δημοκρατικοί σάρωσαν στις νεαρές ηλικίες. Να προσθέσω στα θέματα που αναφέρατε, σίγουρα το κομμάτι της ασφάλειας, της ένοπλης βίας, αλλά και της κλιματικής αλλαγής. Ήταν και αυτά θέματα τα οποία οδήγησαν μια μεγάλη ομάδα νέων ανθρώπων να πάνε να ψηφίσουν. Ακριβώς, και εδώ βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι και η στόχευση πολιτική των δύο αντίπαλων κομμάτων, διότι οι μονοθεματικές, αν θέλετε, ατζέντες, πολιτικές ατζέντες, είναι πολύ δύσκολο να οδηγήσουν σε μια καθαρή πλειοψηφία. Επειδή έχουν πολλωθεί τόσο πολύ τα πολιτικά πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κόμματα έχουν συρθεί σε θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των πολιτών και των ψηφοφόρων, και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την ισορροπία του τρόμου μέσα στα νομοθετικά σώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Στο διάγγελμά του ο πρόεδρος Biden εχθές είπε ότι ήταν μια καλή μέρα για τη δημοκρατία στην Αμερική, είπε ότι δεν συνέβη το κόκκινο κύμα που προέβλεπαν αρκετοί, είπε ότι πήρε το μήνυμα και για το οικονομικό κόστος που επιβαρύνει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου, αλλά και για την ασφάλεια, και είπε και έκανε και αναφορά στον Elon Musk και είπε ότι οι σχέσεις του με ξένες χώρες αξίζει να εξεταστούν, πράγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι ενδιαφέρον γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε έναν ιδιοκτήτη μιας μεγάλης πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παίρνει θέση λίγες μέρες πριν από τις εκλογές υπέρ ενός κόμματος. Αυτό δεν ήθιστε. Γιατί είχε και πολύ μεγάλο αριθμό ακολούθων ο κύριος Μάσκ, έχει μια εκτίμηση ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς εφευρέτες και επιχειρηματίες στον χώρο των νέων τεχνολογιών, και ουσιαστικά και οι προτάσεις που είχε φέρει πριν από μερικές εβδομάδες στην επικαιρότητα για την πιθανή ειρήνευση στην Ουκρανία ουσιαστικά πέφτανε μέσα στο αφήγημα της Μόσχας για ουσιαστικά ένα συμβασμό με τους όρους του Κρεμλίνου. Όντως, η προτροπή ψηφίστε Ρεπουμπλικανούς δύο μέρες πριν από τις εκλογές ήταν αυτό ακριβώς που λέτε. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό σημάδι του τι έγινε χτες είναι ότι, θα το πω πολύ λαϊκά, μοιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ να έφαγε στραπάτσο, κανονικό. Γιατί ναι, μετά τα χτεσινά αποτελέσματα, οι φωνές μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα εναντίον του δυναμώνουν. Ακριβώς ισχύει αυτό, και νομίζω τα πράγματα φάνηκαν 3-4 μέρες πριν από τις εκλογές, όταν σε μια προεκλογική συγκέντρωσή του επιτέθηκε φραστικά στον υποψήφιο, στον κυβερνήτη της Φλόριντα και από τα δυνατά ονόματα των Ρεπουμπλικανών, τον Ρον Ντεσάντις, που ξαναβγήκε, που εκλέγει, που ξαναβγήκε. Αυτό ερμηνεύθηκε από αρκετούς οπαδούς των Ρεπουμπλικανών ως ένα χτύπημα άσκοπο σε προεκλογική στιγμή που ήταν κρίσιμη για το κόμμα, και πλέον τα φώτα της επικαιρότητας επικεντρώνονται σε αυτό τον εγωκεντρισμό του Ντόναλντ Τραμπ, όπου τον ενδιαφέρει κυρίως μόνο η δική του πολιτική επιβίωση και όχι η επιτυχία ευρύτερα της παράταξης που τον ανέδειξε. Αυτό τώρα έχει φουντώσει από προχθές, και πολλοί πλέον θεωρούν ότι αποτελεί βαρύδι για τους Ρεπουμπλικανούς, και πολλοί
χαρακτηριστική είναι και η μεταστροφή του ομίλου, του επικοινωνιακού ομίλου του Μέρντοκ, ο οποίος με τα μέσα του πλέον βγάζει γραμμή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποχωρήσει από τα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λέτε. Εάν τολμήσω να σας ζητήσω ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα, ποιο θα είναι αυτό? Πιστεύω ότι οριακά θα κρατηθεί αυτή η ισορροπία 50-50 στη Γερουσία, όπου ουσιαστικά είναι πλειοψηφία δημοκρατικών. Φαίνεται ότι ακόμη και στην Νεβάδα δεν θα υπάρξει αλλαγή και επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια θα δώσουν ξανά την νίκη στο γερουσιαστή το Γουόρνοκ, αλλά και στην Βουλή των Αντιπροσώπων θα υπάρχει οριακή πλειοψηφία ρεπουμπλικανών, όμως δεν θα μπορεί να σχηματοποιείται και ουσιαστική πλειοψηφία για συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί είναι τόσο ανομοιογενής η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θα είναι πολύ δύσκολο να έχει μια ενιαία στάση σε πάρα πολλά ζητήματα. Ωραία και ενδιαφέροντα αυτά. Απομένει να τα δούμε. Κύριε Κοτσομίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαφωτιστική συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά, γεια σας.